Παρελθόν είναι για τον Παύλο Πολάκη η υπόθεση που οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα και την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ένα βήμα πριν από την διαγραφή τόπο των ψηφοδέλτιων του κόμματος στα Χανιά. Ο Χανιώτης βουλευτής, μετά την ομόφωνη απόφαση επιστροφής του, μπήκε δυναμικά στον προεκλογικό αγώνα και σήμερα, επισκεπτόμενος στην ΔΕΙΑΒΑ, σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο την αποκατάσταση των σχέσεών του στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πού με βλέπετε, στενοχωρημένο? Ο Χανιώτης βουλευτής εκτίμησε ότι η χώρα θα έχει ισχυρή κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, ενώ σημείωσε πως είναι στο χέρι των άλλων δημοκρατικών δυνάμεων να στηρίξουν μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία αναβάλει τη χώρα σε άλλες ράγες. Αν αυτό δεν συμβεί, τόνισε, τότε θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ να εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Ο Παύλος Πολάκης υπογράμμισε ότι η στροφή για την καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας άρχισε από την υπόθεση Πάτσι. Ήταν η ιστορία των απευθείας αναθέσεων που κατάλαβαν όλοι ότι εμείς αφήσαμε 37 δις και τα τροκτικά της Νέας Δημοκρατίας έφαγαν 10 δις με απευθείας αναθέσεις. Η ιστορία των τεμπών, η τραγική ιστορία της σύγκρουσης των τρένων, προσέξτε, δεν μιλάμε για εκτοχιασμό, μιλάμε για σύγκρουση τρένων σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2023 με 57 νεκρούς. Έδειξε την, όχι την ανεπάρκεια, την αχρηστία του υποτιθέμενου επιτελικού κράτους. Δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Παύλος Πολάκης, είναι να αποκατασταθεί το ζήτημα της διαχείρισης και του ελέγχου των ΔΕΙΑ, να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να επιστραφούν οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ και της ΔΕΙΑΘ στο δημόσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αφήσει να εξελιχθεί η προσπάθεια της ιδιωτικοποίησης του νερού που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία. Μέσα από τον οικονομικό στραγγαλισμό των ΔΕ, των δημόσιων επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης, με την εκτείναξη του κόστους του ενεργειακού. Έχουμε την δέσμευση ότι αυτά τα πράγματα θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη στην επόμενη περίοδο. Το ένα θέμα έχει να κάνει με το ενεργειακό, με συγκεκριμένη πολιτική η οποία θα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι ΔΕΙΑ. Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε εκτενώς από την διοίκηση και τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΒΑ και από τον Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη για τα μεγάλα ζητήματα της επιχείρησης και για τα έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.